Θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, κυρίε και κύριοι. Οι νέε πληροφορίε δείχνουν πώ βεβαιώθηκαν τελικά οι αστυνομικοί ότι ο 27χρονο ήταν και ο δράστη τη δολοφονία. Η Καρδιοφίλη είναι μαζί μου και είναι κλειδί το αυτοκίνητο του δράστη, όπω έχει ήδη πει. Ακριβώ. Τελικά, σε, σε, σε αρκετά σημεία σε αυτήν την υπόθεση αποδείχθηκε το κλειδί. Mm -hmm. Οι αστυνομικοί λοιπόν, τη ασφάλεια χανίων όταν τον προσήγαγαν, το μόνο στοιχείο που είχαν είναι ότι από τι κάμερε είδαν το αυτοκίνητό του να περνά από το σημείο. Mm -hmm. Αυτό αρνιόταν τα πάντα. Για ένα-δύο ώρα αρνιόταν τα πάντα. Οι αστυνομικοί όμω πήγαν και έψαξαν το αυτοκίνητό του και τι παρατήρησαν και του έκανε εντύπωση το αυτοκίνητο, αυτό το άσπρο αυτοκίνητο, ήταν όλο πάρα πολύ βρώμικο, γύρω-γύρω mm -hmm. και μέσα αλλά και έξω και εσωτερικά και εξωτερικά. Ήταν όμω πεντακάθαρο το μπαγκάζ, Όταν το άνοιξαν οι αστυνομικοί, εκεί είχε βάλει τη σωρό τη γυναίκα. Mm -hmm. ε, το άνοιξαν, είδαν ότι σε αντίθεση με το υπόλοιπο αυτοκίνητο ήταν πεντακάθαρο και κυρίω μύριζε πάρα πάρα πολύ έντονα χλωρίνη. Mm -hmm. Και κατάλαβαν λοιπόν, έμπειροι όπω είναι, κατάλαβαν οι αστυνομικοί από την ασφάλεια χανίων, ότι αυτό πια είναι ο άνθρωπο ο οποίο mm -hmm. αναζητούν. Είχε επιχειρήσει είναι... να εξαφανίσει τα ίχνη προφανώ. εκτό. Εκτό από το αυτοκίνητο που το καθάρισε, από ό,τι αποδεικνύεται, τα ρούχα του τα οποία είχαν γεμίσει αίμα α, τα πήγε όχι στο δικό του σπίτι, σε ένα συγγενικό του σπίτι και τα έπλυνε. Ωστόσο, όμω, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια εδώ στην Αθήνα έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα. Πριν από λίγο, λοιπόν, όπω μάθαμε, βρέθηκε DNA τη βιολόγου, τη δύστυχη γυναίκα, συγκεκριμένα το αίμα τη βρέθηκε πάνω στο παπούτσι του 27χρονου δράστη. Τι σημασία έχουν όλα αυτά καθώ έχει ήδη ομολογήσει. Τώρα, ο ίδιο άνθρωπο έχει συλληφθεί και στο για Πριν από περίπου ένα χρόνο, λοιπόν, συνελήφθη ε, για πρώτη φορά στη ζωή του, από τη φαίνεται, από την πυροσβεστική υπηρεσία εκεί στα Χανιά. Είχε ξεσπάσει μία φωτιά στην περιοχή που έμενε. Τον είχαν υποδείξει κάποιοι άλλοι ότι αυτό την έβαλε τη φωτιά. Όταν συνελήφθη, το ομολόγησε. Παραδέχτηκε ότι έβαλε τη φωτιά, γιατί, όπω είπε στου πυροσβέστε, του άρεσε πάρα πολύ να ακούει τι σιρήνε των πυροσβεστικών περιπολικών. Τι να πει κανεί, Σιρό, να σε ευχαριστήσω πολύ.